Δείτε χθες το βράδυ, αξίζει τον κόπο τώρα να συντονιστεί να τη δείτε από εδώ. Την Έλενα Παπαρίζου, η οποία πιο συνειδητοποιημένη και κατασταλαγμένη από ποτέ. Δηλαδή, μέχρι να πει, παιδί μου, ότι με στήριξε ο ψυχολόγος μου για ανθρώπους που έχουν κάνει ψυχανάλυση. Καταλαβαίναν αμέσως ότι η Έλενα έχει περάσει πάρα πολλές ώρες στην καρέκλα του ψυχολόγου συζητώντας. Παραδέχτηκε ότι είχε να γελάσει χρόνια. Αναγνωρίζει το ότι όταν σε κακομεταχειρίζεται κάποιος, έχεις αποκλειστικά και μόνο την ευθύνη εσύ. Δεν μπορεί κανένας να σου κάνει τίποτα, σε στεναχωρήσει, σε πληγώσει, αν δεν το επιτρέψεις εσύ. Είπε ότι θα δούλευε στην Σουηδία μέχρι και ως πολίτρια σε σούπερ μάρκετ. Ότι όταν έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Σουηδία μετά το χωρισμό της, ήταν σε άθλια κατάσταση. Αυτά και άλλα πολλά, αποκαλυπτικά και απενεχοποιημένα, τα εξομολογήθηκε χθες το βράδυ στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη η Έλενα Παπαρίζου. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα γιατί ήθελα να σταματήσω ακόμα και το τραγούδι. Γιατί έφυγα σε μια πάρα πολύ άσχημη φάση. Δηλαδή, έπιασα έναν πάτο στη ζωή μου. Ακούγεται λίγο βαρύ. Και... Πώς είχαν φτάσει τα πράγματα μέχρι και όντως σήμερα. Εντάξει, όλα τα δικά μου τα προσωπικά, η κούραση, ο χαμός του πατέρα μου. Μετά μιλάμε για κατάδυση. Επαγγελματικά η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, ήταν τα προσωπικά μου βασικά που με φτάσαν σε αυτό το σημείο. Και εύχομαι αυτό το πράγμα να μην συμβεί σε κανέναν. Ή τουλάχιστον αυτός που θα πιάσει τον πάτο να καταλάβει πόσο γρήγορα πρέπει να ανέβει και πόσο πολύ αξίζει να μείνει εκεί κάτω. Εσύ πώς ανέβηκες? Η οικογένειά μου. Ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα νύψια μου, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Πήγα και σε μια ψυχολόγο στη Σουηδία. Βρέθηκα με πάρα πολλούς παιδικούς φίλους και αυτό μένα μου άρεσε γιατί ξαφνικά δεν είχα, ας πούμε, την αξία της Παπαρίζου. Είχα την αξία της Έλενας. Στην τελική αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η Έλενα να είναι καλά. Τώρα σε καλή φάση είμαστε. Σούπερ. Είμαι πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη. Νομίζω ότι έχω χρόνια να γελάσω τόσο πολύ. Μήπως σε κάποια στιγμή όμως έμπλεξες την Έλενα με την Παπαρίζου και στα προσωπικά σου? Δηλαδή... Όχι. Ήταν το μοναδικό πράγμα που δεν έκανα. Δηλαδή με το που έκλεινα την πόρτα στο σπίτι μου ήμουνα μόνο η Έλενα. Αλλά απλά η Έλενα κουράστηκε. Μήπως ο ψυχολόγος σου είναι τρελός? Τι λες, θα που σε έχει βάλει και λέει? Όχι, όχι, τίποτα. Ένα ποτήρι νερό μου έδωσε. Έκλαψα όσο ήπια από γέμισε, νερό. Σε. Όχι, δεν το γέμισα. Τετραπλό έβγαλα. Γιατί λες αυτό, γιατί λες αυτά? Γιατί έτσι, για να το πάρεις πάνω σου και εντάξει. Όχι, επειδή επιτρέπουμε πράγματα να μας συμβαίνουν. Δηλαδή, ακόμα κάποιος με κακομεταχειριστεί, σημαίνει ότι το έχω επιτρέψει. Εμένα μου αρέσει να δίνω πάρα πολλά. Όταν δίνω, δεν περιμένω άλλος να μου δώσει πίσω. Θα δώσει αυτός που θέλει. Τον Αντένα σε βλέπω εκεί στο σοου, κάνεις κάποιες αποκαλύψεις. Εδώ, ας πούμε, κοίτα, είσαι κάπως μυστικοπαθής. Δεν δείχνει τα χέρια της και όταν βγάζει το μπούζο της. Σε ενοχλεί που ακούστε και έτσι πικρά σχόλια όλες? Μικρό παιδί μου, αυτό είναι αποθετικό. Καλό το είπα. Όχι, γενικώς από τα... Κοίτα, σαν γυναίκα είναι λίγο προσβλητικό όλες. Γιατί? Θέλω να πω ότι όταν δεν είμαι αυτή η γυναίκα, είναι λίγο προσβλητικό. Το γυμνό για μένα πάντα δεν είναι ότι πρέπει να είναι πρόστιχο. Όχι, αλλά αυτό που σου λέει, συγγνώμη την έκφρασή μου, αλλά είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι άρτ εντελώς στο γυμνό. Ήρθες να δω να πάρεις τα πράγματα σου να γυρίσεις στη Σουηδία? Ναι, να φύγω βασικά. Ήθελα απλά να μαζέψω τα πράγματα μου να φύγω. Να κάνεις τι στη Σουηδία? Να πάω πάλι να δουλέψω σε ένα απλό σούπερ μάρκετ, να γίνω ένα απλό κορίτσι της διπλανής πόρτας. Θα μπορούσες να το κάνεις? Θα μπορούσα και γιατί. Στη Σουηδία όλοι οι καλλιτέχνες το κάνουν αυτό. Κάνουν πετυχία 5 χρόνια, ναι, και μετά πάνε πάλι και κάνουν μια απλή δουλειά. Μέσα σε αυτή τη φάση ήρθε αυτό το υπέροχο τηλεφώνημα του Γιάννη Κουλάτσιου. Μου έκανε κλικ ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που σε τοποθετεί, παρόλο που είσαι αρνητική, σε βάζει σε μια... Το βλέπω το παραμύθι. Όχι, σε βάζει σε ένα δρομάκι. Έλενα, το έχω δει τόσες φορές. Τι σου έλεγε δηλαδή και σε κατάφερε να το... Μπορώ να τα κρατήσω μεταξύ εμένα και του Γιάννη, γιατί μου τα λέει τόσο καλά. Υπήρχε κάποιος τραγουδιστής που σου άρεσε πολύ όσο ήσουν στη Σουηδία και τον άκουγες και τον γνώρισες εδώ και ήταν ότι εκπληρωνόταν ένα όνειρό σου ή συνεργασία? Η αλήθεια είναι δεν ήξερα όταν ήρθα στην Ελλάδα, αυτό χωρίς να προσβάλλω κανέναν από τους συναδέρφους μου. Δεν ήξερα κανέναν. Δηλαδή ήρθα και τότε κατευθείαν. Δηλαδή, ας πούμε, άκουγα, ας πούμε, το τραύμα της Βύση πάρα πολύ. Σαν την Παπαρού να μοιάζει του. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, αλλά ήμασταν, ξέρεις, τύπος το όπα-όπα. Αλλά δεν ήξερα ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήξερα φατσικός, δεν ήξερα τι ηλικία είχαν, δεν ήξερα τι έχουν κάνει πριν. Υπήρχαν κάποιοι που σε σνόμπαραν, να τους γνώρισες? Θα πω μόνο λίγο το περιστατικό. ήταν η πρώτη εμφάνιση που κανονικά ήταν να κάνουν οι Αντίκ στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας και τους μάνατζερ που είχαμε τότε μας ακύρωσαν τη συναυλία. Όταν πήγαμε εκεί βέβαια στην πρόβα και προσπαθούσαμε να δούμε τι συνέβη και τα λοιπά και προσπαθούσαμε από την άλλη να βρούμε μια άκρη, αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, ενώ δεν βρίσκαμε άκρη. Ήταν ένας άλλος καλλιτέχνης και έλεγε
και εγώ θα ακύρωνα και το ένα και το άλλο. Και την επόμενη μέρα ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης βγήκε και είπε ντροπή και αυτούς αυτούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι και ποιοι νομίζω που έχουν έρθει από το εξωτερικό και τέτοια. Δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη φάπα. Welcome to Greece. Είσαι και πολύ, επειδή μπορεί να έρθει απ' έξω, αλλά είσαι τόσο Ελληνίδα, ξέρεις. Δεν είσαι ένα αναμούσκουρη. Α, γιατί το λες αυτό? Θα μπορούσε να είναι κάνει στα Γερμανίδα, ας πούμε. Όχι, ένα αναμούσκουρη είναι όσο Ελληνίδα είμαι κι εγώ. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε παντήρηση. Λέμε εντάξει, στο στυλ, στο look. Ξέρω ότι... Για τις δηλώσεις λες. Για τις δηλώσεις. Εγώ επειδή γνωρίζω καλά την Άννα, την έχω απεριόριστο σεβασμό. Έχω μάθει τόσα λίγα ακόμα καλλιτεχνικά από αυτήν και έχω πάρα πολλά ακόμα να μάθω από αυτήν. Εγώ πιστεύω ότι είναι στημένο δημοσιογράφο αυτό. Αλήθεια το λέω. Την υποστηρίζει, λοιπόν. Πόσο τη χαίρομαι πραγματικά, είπε συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα. Όλο αυτό το ότι έπιασε πάτο, ότι ήθελε. Σκεφτείτε ότι η γυναίκα που κέρδισε την Eurovision και εκτοξεύτηκε η καριέρα τη, κάποια στιγμή θέλει να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει να γίνει σερβιτόρα. Ναι, αλλά βγάζει αυτό σαν να το έχει συχαθεί όλο αυτό το lifestyle. Είναι παιδιά, να το έχει βαρεθεί. Δηλαδή κουράστηκε η Έλενα. Αυτό παιδιά που είπε και να μην είναι που λέει δεν αντέχω άλλο να είμαι η Παπαρίζου, θέλω να είμαι η Έλενα. Και να μην είχε βαρεθεί. Γιατί είπε ότι δεν είχε πρόβλημα με τα επαγγελματικά τη, αλλά με τα προσωπικά τη. Θέλει να ξαναγυρίσει στου ανθρώπου τι ρίζε σου για να ξαναβρει ισορροπίε στον εαυτό σου, στου ανθρώπου που πραγματικά μπορούν να σε βοηθήσουν να σηκωθεί από αυτόν τον πάτο και να πα προ τα πάνω. Συναισθηματικό πάτο, παιδιά. Συναισθηματικό πάτο. Αυτό. Έχει να κάνει. Να σου πω κάτι, Τζορτζέλα. Είναι πιο δύσκολο. Όπω το συναισθηματικό πάτο είναι πολύ πιο σημαντικό από τον επαγγελματικό. Κοίτα, όμω να σου πω κάτι. Είπε ότι εδώ στην Ελλάδα με αντιμετωπίζαν σαν την Παπαρίσου. Ενώ στη Σουηδία δεν υπήρχε Παπαρίσου. Και αυτό την είχε κουράσει. Δηλαδή, όταν ζει ένα συναισθηματικό δράμα, ένα συναισθηματικό πάτο όπως ζούσε η Παπαρίζου και ήταν εδώ στην Ελλάδα, που όλοι λέγανε γιατί έχουμε για αυτή την νοοτροπία. Ναι, μωρέ, αυτό είναι πετυχημένο, έχει λεφτά. Α, μωρέ, ευτυχισμένο είναι. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό είπε με λίγα λόγια η Παπαρίζου. Δηλαδή, μπορεί να έχει όλα τα πάντα. Τη δόξα, όλη αυτή τη χρυσόσκονη τη επιτυχία να είναι μία στάρ, όμως δεν ήταν ευτυχισμένη. Και τα μάζεψε και πήγε εκεί που ήξερε θα την καταλάβει. Και όσο τη λέει αλήθεια, και δεν τα λέει για να εντυπωσιάσει όλα αυτά. Και ο τρόπος με τον οποίο τα εξιστορεί. Και βλέπεις ότι τις τελευταίες συνεντεύξεις της έχει αλλάξει πάρα πολύ, Έλενα Παπαρίζου. Όχι μόνο εδώ στο θέμα, αλλά γενικά λέει: θέλω να προσφέρω αγάπη, θέλω να προσφέρω έρωτα. Όσο παρεξηγήσιμο και να είναι αυτό τον τελευταίο καιρό. Και επίσης η Έλενα Παπαρίζου λέει κάτι άλλο, ότι δείχνει ένα μήνυμα στον κόσμο. Σου λέει: αν πιάσει πάτο, πήγαινε κοντά στην οικογένεια, ξανανέβα, γιατί αξίζει να είσαι ψηλά, δεν αξίζει να είσαι στον πάτο. Και επαγγελματικό πάτο. Και έχει σημασία πάτο. Αυτό που το ακούει ο κόσμος. Και επαγγελματικό πάτο. Ναι, γιατί είπε: εγώ δεν μασάω, ας πούμε, να πάω να κάνω μια οποιαδήποτε δουλειά, ακόμα και να γίνω πολίτρια. Εδώ στην Ελλάδα όμως, όποιος έχει κάνει μια επιτυχία. Θέλει να την εξαργυρώ για τα επόμενα 10 χρόνια και αν του πει να πάει να γίνει πολιτή. Αν είναι καβαλημένο. Ναι, εγώ θα πάω να γίνω πολιτή. Εγώ ξέρω κι άλλου που έχουν κάνει επιτυχία και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αποσυρθούν. Πάντω κανεί δεν ήξερε τι τρομερή σχέση είχε και έχει με τον Γιάννη Λάτσιο. Έτσι. Την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, να μα σκεφτεί ότι έμεινε Ελλάδα, ένα από του λόγου ήταν αυτό το τηλεφώνημα. Ναι, γιατί είχαμε πολύ σημαντικό. Και σε προηγούμενη αναφορά που είχαμε κάνει στην Έλενα Παπαρίζου, ότι τελικά το τηλεφώνημα αυτό του Γιάννη Λάτσιο. Τη άλλαξε το πρόγραμμα. Έχει ωραίο μπλα, έχει ωραίο λέγει ο κύριο Λάτσιο. Και σκέφτεστε όμως ότι είχε προγραμματίσει άλλα πράγματα και τα λέγαμε εδώ μέσα από την εκπομπή. Μα είπε, ήθελα ότι να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω. Θα έφευγε. Ήθελα να απομονωθεί και τελικά αυτό το τηλεφώνημα την κράτησε εδώ στην της Ελλάδα. Σε ένα κίνητρο που θέλει να κάνει κάτι άλλο, να ξαναπιστέψει τον εαυτό τη, να ανανεωθεί και να μην. Να δώσω μια ευκαιρία σε αυτό που έχει. Εμείς έχουμε πάντα τη χαρά και τη βλέπουμε. Και θα τη βλέπουμε τουλάχιστον τηλεοπτικά, τουλάχιστον για ακόμα 2-3 εβδομάδες.